Άγωνη απέβηκε η σημερινή προσπάθεια συγκρότησης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης από την διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Ο Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης προχώρησε τη διαδικασία της ψηφοφορίας, καθώς το αίτημα αναβολής που είχαν διατυπώσει κόμματα της αντιπολίτευσης απορρίφθηκε από την πλειοψηφία των μελών της διάσκεψης. Ο ίδιος ο Νίκος Βούτσης είχε ξεκαθαρίσει πως δεν συμφωνεί με το αίτημα κομμάτων της αντιπολίτευσης για αναβολή. Η πρόταση του Νίκου Βούτση δεν συγκέντρωσε τα 4/5. Υπέρ της ψήφισαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων, όχι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και της Χρυσής Αυγής, παρόν οι βουλευτές του ΚΚΕ, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, του Ποταμιού και της Ένωσης Κεντρώων. Με αφορμή την απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου να κρίνει παραδεκτές τις προσφυγές των τηλεοπτικών σταθμών που δεν αδειοδοτήθηκαν, ο Υπουργός Επικρατείας, μιλώντας στην ΕΡΤ, δήλωσε πως αν το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίνει τον νόμο για τις τηλεοπτικές άδειες αντισταγματικό, γυρίζουμε σε ένα καθεστώς με τηλεοπτικούς σταθμούς μη αδειοδοτημένους. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ακολουθήσει ένα δρόμο ληστηρό. Έχει εγκλωβιστεί. Και ενδεχομένως κάποιοι να αναζητούν και τρόπους απεγκλωβισμού από αυτή την καταστροφική γραμμή τις ώρες και τις ημέρες αυτές. Απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις σε περίπτωση που το ΣΤΕ κρίνει αντισυνταγματικό τον νόμο για τις άδειες, ο Υπουργός είπε ότι έχει συγκροτηθεί ένα παζλ τοποθετήσεων και συμφερόντων που επιθυμούν διακαώς να πυροδοτήσουν πολιτικές εξελίξεις ενδιάμεσων δικαστικών αποφάσεων. Είχαμε την νομική υποχρέωση. Ηθική υποχρέωση, συνταγματική υποχρέωση να προχωρήσουμε στην αδειοδότηση των καναλιών και μία αξιωματική αντιπολίτευση να ναρκοθετεί ανοιχτά, ρητά, δημόσια τη συγκρότηση της ανεξάρτητης αρχής, ακριβώς για να μην αφήσει να μπει τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο. Δρυμία επίθεση προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Βουλής, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη διάσκεψη των Προέδρων για τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η Ελλάδα βιώνει ένα πρωτοφανή θεσμικό εκφυλισμό με ακραίες μεθόδους από την κυβέρνηση που προσβάλλουν το κράτος δικαίου, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Μητσοτάκης. Όπως είπε, αυτές οι μεθοδεύσεις παραπέμπουν σε κράτος ανομίας και όχι σε κράτος δικαίου. Εντάξτε. Νέα Δημοκρατία διαχρονικά υποστηρίζει τη λειτουργία ισχυρών ανεξάρτητων αρχών που επιτελούν με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα το ρόλο τους. Μακριά από παρεμβάσεις της εκτελεστικής εξουσίας, αυτό εξάλλου είναι και το νόημα των ανεξάρτητων αρχών. Ισχυρές όμως ανεξάρτητες αρχές με τις αρμοδιότητες που προβλέπει το Σύνταγμα. Όχι αρχές μαριονέτες, και εμείς έχουμε αποδείξει ότι δεν ασκούμε μόνο δυναμική αντιπολίτευση, αλλά και υπεύθυνη και ουσιαστική αντιπολίτευση. Εμείς δεν αρνούμαστε τα πάντα, όπως κάνατε εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, που μπλοκάρατε τη συγκρότηση των ανεξάρτητων αρχών. Εμείς συμφωνήσαμε στη στελέχωση 4 από τις 5 συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές. Αναφερόμενος στην τροπολογία του Υπουργού Επικρατείας Νίκου Παπά, την χαρακτήρισε πραξικοπηματική και κάλεσε την κυβέρνηση να μην διανοηθεί, όπως είπε, να την επαναφέρει. Ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε ως μοναδική προϋπόθεση για τη συγκρότηση του ΕΣΟΥΡΟΥ την ακύρωση του νόμου Παπά, ώστε, όπως τόνισε, να αποκατασταθεί η συνταγματική τάξη και το ΕΣΟΥΡΟΥ να αποκτήσει και πάλι τις αρμοδιότητες που ορίζει το Σύνταγμα. Η Νέα Δημοκρατία φυσικά και συνενεί στην συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η Νέα Δημοκρατία, αυτό το οποίο έχει πει ξεκάθαρα, είναι ότι πρέπει πρώτον να καταργηθεί ο νόμος Παπά, να επαναφέρουν τις αρμοδιότητες στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και φυσικά θα συνενέσει στη συγκρότησή του, ώστε να γίνει ένας διαγωνισμός ένομος για τις τηλεοπτικές άδειες και να ξεκαθαρίσει το τηλεοπτικό τοπίο.